Για το κτίσιμο σπιτιών σε άστεγους προορίζονταν οι 807.000 ευρώ που βρέθηκαν στο προσωπικό χρηματοκιβώτιο του ηγούμενου της Μονής, ο Αβακούμ. Αυτό αναμένεται να ισχυριστεί στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΜΕΚΑ, ο ηγούμενος της Μονής. Κομβικές για τις έρευνες αναμένεται να είναι καταθέσεις των δύο μοναχών που είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη εβδομάδα. Ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία ήταν τα χρηματοκιβώτια που βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίε στη Μονή Οσίου Αβακούμ. Ωστόσο, ένα ήταν αυτό με το ποσό των 807.000 ευρώ και δεν ήταν άλλο από το προσωπικό χρηματοκιβώτιο του κύριου υπόπτου για την αστυνομία του ηγούμενου τη Μονή. Ήταν τρία τα χρηματοκιβώτια. Τα δύο ανήκουν στη Μονή και το τρίτο ήταν αυτό του ηγούμενου. Το χρηματοκιβώτιο άνοιγε με τετραψήφιο αριθμό ασφαλεία, τον οποίο ήξερε μόνο ο ηγούμενο. Το βράδυ τη 5η Μαρτίου, ο Μητροπολίτη τον ανάγκασε να δώσει τον κωδικό προκειμένου να το ανοίξει. Το υπέρογκο ποσό των 807.000 ευρώ σε μετρητά προοριζόταν για την κατασκευή σπιτιών σε άστεγου. Αυτό αναμένεται να επικαλεστούν, σύμφωνα με πληροφορίε του ΟΜΕΝΚΑ, οι δύο αρχιμανδρίτες στην κατάθεσή του, η οποία είναι προγραμματισμένη εντό τη ερχόμενη εβδομάδα. Το χρηματικό ποσό που βρεθήκε στο χρηματοκιβώτιο και το οποίο ανέρχεται στι 807.000 ευρώ αποτελεί προϊόν δωρεά. Σκοπό: Η κατασκευή οικημάτων για άστεγου είναι προσωπικό έργο και δεν αφορούσε το έργο τη Μονή, γι' αυτό και δεν ήταν γνωστό στη Μητρόπολη. Το περιβάλλον του ηγούμενου υποστηρίζει ότι τα χρήματα δίνονταν προσωπικά σε αυτόν γιατί ήταν άτομο εμπιστοσύνη και ήθελαν να στηρίξουν το έργο του. Έργο που δεν φαίνεται ωστόσο να ξεκίνησε ποτέ. Οι έρευνε τη αστυνομία συνεχίζονται με του ανακριτέ που ανέλαβαν τη διερεύνηση να μεταβαίνουν σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα Φιλελεύθερο εκ νέου στην Μητρόπολη Ταμασού την περασμένη Πέμπτη για συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε σύλληψη, θα γίνει και οι συλλήψει δεν γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Οι συλλήψει γίνονται νομότυπα και εκεί που πρέπει. Μεγάλο μέρο τη κατάθεση του ηγούμενου αναμένεται να αφορά μεταξύ άλλων τι καταγγελίε του για παράνομη κράτηση στην Μητρόπολη καθώ και τι συνθήκε κάτω από τι οποίε υπέγραψε την παραδοχή για τι πράξει για τι οποίε τον κατηγορεί ο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινή. στο μεταξύ πολιτική κόντρα που πυροδότησε το σκάνδαλο με τη μονή